Οι ασυνήθιστες για την εποχή θερμοκρασίες στα Χανιά, με τον υδράργυρο να αγγίζει έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, έσπρωξε τον κόσμο στις παραλίες, είτε για περίπατο ή ακόμα και για μερικές βουτιές. Ο κόσμος θέλησε να πάρει μερικές ανάσες και να ξεφύγει λίγο από τη σκληρή καθημερινότητα της εποχής της πανδημίας, αλλά και των σκληρών μέτρων όπως τα χαρακτηρίζουν οι πολίτες. Ειδικά το μωρό, επειδή έτρωσε και πει καθημερινά. Μ' αρέσει πολύ. Στη Γερμανία το χρόνια, βροχές, μισό μέτρο χρόνι και εδώ έχουμε 25 βαθμούς. Μια χαρά είναι. Αλλά το lockdown από την Ελλάδα είναι το χειρότερο από όλη την Ευρώπη. Εγώ βλέπω και τι κάνουν η Γερμανία και τι. Εδώ είναι βαρύ το σύστημα. Παρ' όλα αυτά και παρά τον αυξημένο αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν στις παραθαλάσσιες ζώνες, οι περισσότεροι ήταν πολύ προσεκτικοί και τηρούσαν τα μέτρα, κρατώντας τις αποστάσεις και φορώντας μάσκα. Πάσαμε, βγάλαμε τα παιδιά έξω, γιατί δεν αντέχουν μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να βγουν έξω. Εννοείται και έχουν. Τι να κάνουμε, ειδικά όσοι δεν έχουμε χώρο στο σπίτι, έξω αυλές, πρέπει να βγούμε έξω. Από εδώ τη Νέα Χώρα είστε? Κοντά στη Νέα Χώρα, ναι. Τα παιδιά θα κολυμπήσουν? Όχι, παίζουνε. Λίγο, όχι για πολύ, λίγο, ναι. Μια πόση ώρα είστε έξω, δηλαδή? 40 λεπτά. Δεν βγαίνουμε γενικότερα καθόλου και επειδή είδαμε ωραία μέρα, θέλουμε να βγουν τα παιδιά λίγο. Μπράβο. Βλέπω όμως ότι τηρείτε και τα μέτρα ασφάλειας. Εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Στα παιδιά αρέσει αυτό? Όπως βλέπετε. Οι παραλιακές ζώνες πλημμύρισαν όχι μόνο από ντόπιους αλλά και από αλλοδαπούς επισκέπτες που βρίσκονται στα Χανιά όχι μόνο για διακοπές αλλά και εξαιτίας της τηλεεργασίας, προκειμένου να νιώθουν πιο ασφαλείς. Η Ελλάδα τα πιο λίγα κρούσματα από την Ευρώπη έχει. Αυτό είναι καλό πράγμα. Θα πρέπει να είναι πιο ελεύθερα. Έκαναν καλή δουλειά. Δεν θέλω να το πω, αλλά είναι πιο βαρύ από τα ρέστα που κάνουν. Να το αλαφρύνουν λίγο. Ναι, τώρα που έπεσαν λίγο τα κρούσματα, σιγά σιγά να άνοιξουν λίγο.